Καλησπέρα Γιώργο Αναπολιωτάκη και συγχαρητήρια για τη νέα επιτυχία. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρωταθλητής Ελλάδος λοιπόν στο ράλι ασφάλτου 2021 με το ράλι Παλάδιο που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, έπεσε η αυλαία και της φετινής διοργάνωσης. Μαζί με το Θανάση Τσιούκα να δειχθήκατε για πέμπτη φορά πρωταθλητές ασφάλτου. Ναι, όντως είναι πέμπτη ο συνεχόμενος τίτλος. Πήγαν τα πράγματα αυτή τη σεζόν πάρα πολύ καλά για εμάς. Δόξα τω Θεώ, είχαμε μια πολύ καλή σεζόν. Ήταν ο στόχος μας κατάκτηση του πρωταθλήματος στην άσφαλτο και τα καταφέραμε νομίζω σε πολύ καλό βαθμό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που για άλλη μια χρονιά φέραμε το θεσμό στην Κρήτη. Mm-hmm. Κάνοντας έναν απολογισμό, Γιώργο, του φετινού πρωταθλήματος, πού θα στεκώσουν, υπήρξαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών? Όχι, διαφοροποιήσεις δεν υπήρξαν ιδιαίτερες όσον αφορά τους θεσμούς. Απλά κάποιοι αγώνες είχαν αλλάξει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το όμορφο στο ελληνικό motorsport, ότι δεν έχεις να συναγωνιστείς πάντα στο ίδιο τερέν. Νομίζω ότι κινούμαστε προ καλό δρόμο. Το είδαμε και στο Ράλι Κρήτης ότι οι συμμετοχές έχουν ανέβει και ο κόσμος έρχεται περισσότερο στα βουνά και η πολιτεία έρχεται δίπλα μας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που αγαπάμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Φαντάζομαι ότι είχαν αρκετό ενδιαφέρον και αυτές οι νέες διαδρομές. Βλέπουμε και πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία τοπία με το αγωνιστικό σου. Ναι, όντως, αν εξαιρέσετε ότι περνούσαμε από ένα μέρος της Ειδικής, από ένα καμένο δάσος, το οποίο εμείς το είχαμε συνηθίσει κατά πράσινο, νομίζω ότι τα τοπία είναι πολύ όμορφα στους αγώνες, διότι ήρθες γίνονται σε μέρη τα οποία δεν υπάρχει πάρα πολύς κόσμος για να μιλήσουμε, αλλά η φύση είναι πολύ όμορφη. Mm-hmm. Να σταθούμε λίγο, Γιώργο Αναπολιωτάκη, και στον αγώνα της περασμένης εβδομάδας, του Σαββατοκύριακου. Το Ράλι Παλάδιο έγινε κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω της βροχόπτωσης. Ένα άλλο κριτικό πλήρωμα, Λιγιζάκης, Χατζηδάκης ήταν αυτοί που έφεραν την πρώτη θέση και εσείς σφραγίσατε βέβαια τον τίτλο. Πώς ήταν η αγωνιστική δράση στο συγκεκριμένο αγώνα? Ήταν ένα κλασικό ράλι Παλάδιο, με λίγο χώμα, με λίγο λάσπη, με λίγο βροχή, με λίγο ήλιο, με αρκετή υγρασία. Το Παλάδιο πάντα είναι αυτός ο αγώνας λόγω της εποχής που γίνεται το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι τρέχουν εκεί είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές τις μεικτές συνθήκες. Τα συγχαρητήρια στο Λευτέρη που κέρδισε τον αγώνα. Χαρήκαμε με τον αθλητή μας. Εμείς κάναμε έναν αγώνα πρακτικής. Μας ακούσε μία 8η θέση για να πάρουμε το πρωτάθλημα και δεν μπήκαμε σε καμία διαδικασία να κυνηγήσουμε το Λευτέρι σε κανένα σημείο του αγώνα. Θέλαμε να κάνουμε ένα προβληματισμό, να το κινητό μας πίσω, ήρθαν το βαθμό που θέλουμε και τη νέα χρονιά σαν να τα βουνά όλοι μαζί. Σωστά, σωστά. Δεν χρειάστηκε να ρισκάρετε. Συντήρηση δυνάμεων ουσιαστικά κάνατε σε αυτόν τον αγώνα και είδαμε τους ρεθιμιώτες Αλιγιζάκη και Χατζηδάκη να τερματίζουν στην πρώτη θέση. Κοιτάζοντας κανείς την τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος ασφάλτου, βλέποντας ότι ήσασταν εσείς στην πρώτη θέση με 112 βαθμούς, Αλιγιζάκης και Χατζηδάκη στη δεύτερη με 94 και τα αδέλφια Κτιστάκη στην τρίτη, τρία ουσιαστικά κριτικά πληρώματα, νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά για τη δυναμική των πληρωμάτων του νησιού. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα μιας δουλειάς που γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, ότι αρχίζει σιγά σιγά και αποδίδει καρπούς. Μια ομάδα αθλητών που ένας συμπαραστήρει τον άλλον, που ένας βοηθάει τον άλλον. Ανεβαίνουμε και νομίζω ότι διακρινόμαστε στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα σε σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς συναθλητές που παλαιότερα ήταν άπιαστοι. Και η δική σας παρουσία σίγουρα, Γιώργο, έχει έτσι αναβαθμίσει και βελτιώσει και το ράλι Κρήτης που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια εδώ και προσελκύει έτσι τα βλέμματα των αγωνιζομένων από όλη την Ελλάδα. Σίγουρα, σίγουρα γίνεται αυτό, αλλά περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή από τις συμμετοχές μας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι φέτος ήταν λίγο καλύτερα σχέση με την περσινή σεζόν. Και του χρόνου ακούμε καλύτερα νέα πάλι. Ευελπιστούμε όλοι και ευχόμαστε να το Ράλι Κρήτης να γίνει ένας από τους καλύτερους αγώνες του
Πανελληνίου Πρωτοκλήματος όσον αφορά τις τηλεπαιδίες, γιατί στα υπόλοιπα δεν έχει να δουλέψει κάτι. Πολύ σωστά, γίνεται αξιέπαινη προσπάθεια από την διοίκηση, τους εθελοντές, όλους εσάς, σωστά, του ΑΟΚ. Γιώργο Αναπολιωτάκη, πού αποδίδεις την κυριαρχία του πληρώματος και της ομάδας σου γενικότερα, γιατί σίγουρα δεν είστε μόνο οι δύο οδηγοί, υπάρχει έτσι μια πλειάδα ατόμων που αποτελούν την ομάδα γενικότερα που εκπροσωπείτε εσείς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πού αποδίδεις λοιπόν αυτή την κυριαρχία που έχετε τα τελευταία χρόνια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα? Και αν υπάρχει έτσι και αντίπαλο δέος, θα λέγαμε, σε ό,τι αφορά και τη νέα χρονιά που έχετε μπροστά σας, υπάρχει κάτι έτσι που θα σας προβληματίσει, θα έχετε έτσι ένα έντονο ανταγωνισμό, γιατί είστε το αδιαφιλονίκητο φαβορί τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, όσον αφορά την προετοιμασία που γίνεται στο αυτοκίνητό μας τα τελευταία χρόνια, τη δουλειά που γίνεται και έχει αρχίσει να δείχνει τα αποτελέσματά της, είναι μια αρκετά επίπονη η εργασία. Αυτό που βλέπει ο κόσμος στους αγώνες το Σαββατοκύριακο έχει αρκετές εβδομάδες δουλειά πριν, με αρκετές ώρες δοκιμές και στο αυτοκίνητο όσον αφορά το στήσιμο, την προετοιμασία του, αλλά και από το πλήρωμα εμένα και το Θανάση για την προετοιμασία των ειδικών διαδρομών. Έχουμε πάντα τους μηχανικούς μας δίπλα, τον Αντώνη, τον Τζανάκη, τον Κοτρόφη, τον Κώστα, τον Πελισσάβα, τον Γιώργο, τον Χατζάκη, τον Νικόλα, και τον Ιντέρτο Σωτήριχο και κάποιους μηχανικούς από την Ευρώπη που μας βοηθάνε για το αυτοκίνητο, και πάντα την αμέριστη συμμετοχή των χορηγών, τη Fresh Snack με τον Big Choco, το Super Creek τα Gas, το Σταύρο, τον Κουμουλά, την εταιρεία Smart Part, την εταιρεία Λαγιών η Μόλι, την ΑΝΕΚ Super. Μια ομάδα, μια ομάδα γενικότερα ανθρώπων. Τα Σίσαμπελ Χοτέλ, ακόμα κάποιους ελκούς μου διαφεύγουν. Μια ομάδα ανθρώπων που οι οποίοι είναι πάντα δίπλα μας και έχουν πιστέψει στο έργο μας και νομίζω ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους το ανταποδώσουμε. Υπάρχει κάτι που δεν έχεις επιτύχει, Γιώργο Αναπολιωτάκη, στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και αποτελεί στόχο για τα επόμενα χρόνια? Στόχος, και δεν ξέρω να το πω όνειρο ή στόχο, είναι να φύγουμε από τα σύνορα της Ελλάδος κάποια στιγμή. Νομίζω ότι η χρονιά που μπαίνει είναι στα πλάνα μας να κάνουμε έστω έναν αγώνα στο εξωτερικό. Θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε, να δούμε πού μπορούμε να σταθούμε σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Να το ευχηθούμε αυτό. Τώρα, ανασύνταξη δυνάμεων, φαντάζομαι, την αυλαία της χρονιάς. Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική πρόκληση? Ο σχεδιασμός, τη νέα σεζόν έχει 4 αγώνες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ασφάλτου, οι οποίοι είναι στην Πάτρα, στην Κρήτη, στην Θήβα, λίγο έξω από την Αθήνα, δηλαδή προς Θήβα και στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που σας είπα προείπα, εάν καταφέρουμε να κάνουμε και έναν αγώνα εκτός Ελλάδος, στην Ιταλία έχουμε σαν στόχο. Ελπίζω να καταφέρουμε και να το πραγματοποιήσουμε το στόχο μας. Να το ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Συγχαρητήρια και πάλι για την επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Βέβαια. Και καλή σεζόν, να έχουμε καλή χρονιά σε όλους τους ανθρώπους με υγεία.